9,5%. 7,5 έως 9,5 για την Ελιά. 3 έως 4% για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Να κλείσουν αυτά τα φακελάκια, να ανοίξουν τα επόμενα. Να δούμε τις δυνάμεις όπως εκτιμάται, ξαναλέω απόψε από τον Sky, των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων. 9,5 με 12,5 η Χρυσή Αυγή. 6 με 8 το ΚΚΕ. 1 έως 2% η Δημάρ. 6 έως 8% το Ποτάμι. Έχουμε και άλλα φακελάκια. Να τα δούμε τώρα. Εδώ σταματάμε. Λοιπόν, Νίκο Μαρατζίδη, λοιπόν, σε ακούμε. Το πιο σημαντικό που συζητούσε αυτό το τραπέζι, νομίζω μπορούμε να το ξαναδούμε, έχει δύο υποερωτήματα. Ποιος είναι πρώτος σε αυτές τις ευρωεκλογές και πού θα κυμανθεί η διαφορά. Mm-hmm. Το ποιος είναι πρώτος, εμείς το απαντάμε. Και λέμε, με ψυχραιμία όμως να περιμένουμε και το αποτέλεσμα, αλλά λέμε ότι πρώτος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή με βάση αυτό μπορείς, Νίκο, εσύ να κάνεις μια εκτίμηση της διαφοράς. Όχι. Πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου, δηλαδή μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι και 6 μονάδες. Δηλαδή. Μέχρι και 6 μονάδες και όταν η τιμή φτάνει στα πιο κοντινά της είναι γιατί, μισή μονάδα. Εντυπώσεις. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγες ώρες ακόμη προκειμένου να αποτυπώσουμε πολιτικά συμπεράσματα. Ξέρετε, η στατιστική δεν υποχρεώνεται να δίνει πολιτικά συμπεράσματα. Αυτά τα κάνουν κύριε, να δούμε τι δίνουν και οι άλλοι. Να δούμε και το exit poll των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών για να τα συγκρίνουμε και να κάνουμε μια συζήτηση εφόλων. Λοιπόν, 26 έως 30% για το exit poll του κοινού των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών ο ΣΥΡΙΖΑ, 23 έως 27 η Νέα Δημοκρατία, 7 έως 9 η Ελιά, ανεξάρτητοι Έλληνες 3,5 έως 5. Για να ανοίξουν και τα άλλα φακελάκια να δούμε την εκτιμόμενη δύναμη των υπολείπων κομμάτων. 8 με 10 η Χρυσή Αυγή, 1,5 με 2,5 η Δημοκρατική Αριστερά, 5 με 7 για ΚΚΕ και Ποτάμι. Αυτό λοιπόν είδαμε τη δική μας εκτίμηση. Αυτή είναι και η εκτίμηση με βασισμένη βεβαίως στη μέθοδο των exit poll. Στο διευκρινίζω. Αν μου επιτρέπετε δύο-τρία γρήγορα σχόλια συγκριτικά, πέρα από το δεν βιαζόμαστε. Δύο-τρία γρήγορα συγκριτικά σχόλια. Συμφωνούμε με το exit poll για τη σειρά των δύο πρώτων κομμάτων. Η διαφορά είναι ανοιχτή. Από ό,τι φαίνεται από μικρή διαφορά μέχρι μεγαλύτερη. Ας το αφήσουμε στην άκρη. Υπάρχει ένα ζήτημα με την τρίτη θέση και εδώ είναι αρκετά κοντά Χρυσή Αυγή, Ελιά κατά κύριο εσύ, λόγο. Εσύ τι έβαζες χθες το βράδυ? Τη Χρυσή Αυγή τρίτο κόμμα? Τη Χρυσή Αυγή τρίτο κόμμα, ναι. Αλλά πολύ κοντά και η Ελιά. Δηλαδή τα νούμερα ήταν για την Ελιά 7,5-9,5, για τη Χρυσή Αυγή 9,5. Ελάτε να δούμε και 10. Την εκτίμηση για την περιφέρεια.